θέλω να πάμε στη Γερμανία. Μιλήσατε στην πολύ νωρίτερα σήμερα για το θέμα αυτό. Είχαμε και το tweet του κυρίου Μητσοτάκη νωρίς το πρωί σήμερα, ο οποίος και ο ίδιος δηλώνει ότι πέρασε από αυτή τη διαδικασία, η οποία καθόλου ευχάριστη δεν είναι για κανέναν. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό? Σήμερα στη Βουλή συζητήσαμε την αναθεώρηση του κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής για τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητήθηκαν κάποιες τροποποιήσεις που θέλουν ορισμένα κράτη να κάνουν. Δηλαδή, τι θέλουν κάποια κράτη, ανάμεσα σε αυτά και η Γερμανία, θέλουν να επεκτείνουν ακόμη και στα 3 χρόνια τους εσωτερικούς ελέγχους όταν συμβαίνουν κάποια προβλήματα. Δεν θα περάσει από ό,τι φαίνεται η πρόταση για τα 3 χρόνια, θα παραμείνουν τα 2 χρόνια με κάποιες διαφοροποιήσεις στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα. Τώρα, πάμε στους ελέγχους οι οποίοι προτάθηκαν τελευταία από την γερμανική πλευρά, όχι όμως μόνο από τη γερμανική πλευρά, από 6 χώρες. Ποιες άλλες χώρες, ποιες άλλες χώρες είναι αυτές που επιθυμούν του ίδιου είδους ελέγχους? Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Αυστρία και Γαλλία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, γιατί καμιά φορά προσπαθούμε να τα επικεντρώσουμε όλα γύρω από τη χώρα μας, γύρω από τον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή γίνονται αντίστοιχοι έλεγχοι στα χερσαία σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας, γίνονται αντίστοιχοι έλεγχοι στα σύνορα Γερμανίας-Δανίας, δηλαδή οι Δανείοι κάνουν ελέγχους σε όσους προέρχονται από την Γερμανία, οι Γερμανοί κάνουν ελέγχους σε όσους προέρχονται από την Αυστρία, και οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί κάνουν ελέγχους σε όσους προέρχονται από τη Γερμανία. Και κάνουν ελέγχους και οι Γερμανοί στις πτήσεις από Ελλάδα. Ουσιαστικά ο πολίτης, ο Γερμανός, υφίσταται την ίδια διαδικασία που υφίσταται ο Έλληνας, ο οποίος πηγαίνει στη Γερμανία. Την πρώτη μέρα και των ελέγχων. Και γιατί έχει λάβει, κύριε Υπουργέ, τέτοια διάσταση εδώ? Εδώ οι Γερμανοί μας λένε ότι έχουμε 1000 εισόδους με πλαστά έγγραφα. Το αφήσετε αυτό? Την πρώτη μέρα που εφαρμόστηκε η συμφωνία, εγώ είχα στείλει στρατηγό, την κυρία Τσιριγότη, στο Μόναχο και στην Φραγκφούρτη, ακριβώς για να ελέγξει πώς γίνεται ο έλεγχος. Έφτασαν στο Μόναχο 2 τσάρτερς από την Καλαμάτα, γεμάτα Γερμανούς τουρίστες, τους ελέγξαν και αυτούς και τους ελέγξαν αυστηρά. Γιατί γίνονται αυτοί οι έλεγχοι? Οι Γερμανοί λένε ότι ένας αριθμός, τα ΜΜΕ, τα γερμανικά μιλούν για 1000 από την αρχή του χρόνου, έχουν πάει από την Ελλάδα στην Γερμανία με παράτυπα έγγραφα. Αυτοί λένε πλαστά, είναι λάθος. Και σήμερα τα διευκρίνησε αυτά στη Βουλή. Και λένε επίσης διάφορα και για τις υπόλοιπες χώρες. Όπως ξέρουμε όλοι, γερμανικές εκλογές διεξάγονται, διάφορα εσωτερικά παιχνίδια παίζονται σε αυτή τη χώρα, έχουν πρόβλημα και υπάρχει φόβος μετά από κάποιες τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν εκεί και υπάρχει μια γενικότερη φοβία, αλλά και μια προσπάθεια εκμετάλλευσης από κάποιους, δεν λέω ονόματα, των φόβων αυτών προκειμένου να παίξουν κάποιο ρόλο στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Είναι 1000, δεν είναι 1000. Ακόμη και οι αριθμοί που μας δείξαν οι Γερμανοί είναι μικρότεροι. Η αλήθεια ποια είναι? Μιλάμε για 100, για 200, για 50. Έχετε εικόνα? Οι Γερμανοί επίσημα, όχι μέσω εκπρόσωπων τύπου ή ΜΜΕ, μιλούν για 850 ή 870 άτομα. Όμως ανάμεσα σε αυτά είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων οι οποίοι πήγαν στη Γερμανία από χώρες από τις οποίες δεν χρειαζόταν βίζα. Αλβανία, Σκόπια, Γεωργία, Αρμενία. Όπου εκεί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ώστε να μην χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι βίζα. Δεν είναι θέμα Ελλάδος. Άρα περισσότερο είναι θέμα εντυπώσεων, περισσότερο είναι θέμα διεργασιών στην πολιτική σκηνή. Διαβάσαμε ότι στείλατε Έλληνες αστυνομικούς στη Γερμανία για να συμμετάσχουν. Ναι, στείλαμε τις τελευταίες μέρες. Οι οποίοι τι θα κάνουν ακριβώς? Γιατί θέλουμε και εμείς να έχουμε το δικό μας μάτι εκεί,
όπως έχουν από το 2010 και οι Γερμανοί σε αεροδρόμια δικά μας. Αυτό σημαίνει ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση για τους Έλληνες που ταξιδεύουν στη Γερμανία, γίνει και περίοδος γιορτών, ο κόσμος έρχεται, φοιτητές και όχι μόνο. Κύριε Βανέ, οι Γερμανοί υποσχέθηκαν, κάναν και κάποιες άγαρμπες κινήσεις τις πρώτες μέρες σε έλεγχο στη Στουτγάρδη εκτός Σέγγεν. Θέσαμε εμείς έντονα το ζήτημα. Είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα κάνουν σε Ευρωπαίους πολίτες. Τέλος πάντων δεν τηρήθηκαν αυτά τα πράγματα και έχουμε μιλήσει αρκετά έντονα χωρίς να αναφέρομαι με λεπτομέρειες. Έχουν υποσχεθεί όμως ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνουν αυτά τα μέτρα όσο αυξάνονται οι γενικότεροι έλεγχοι και νιώθουν και αυτοί οι ασφαλέστεροι. Είναι ένα γενικότερο τώρα, παιχνίδι για το οποίο δεν θέλω να πω δημόσια πολλά. Υπουργέ, με δεδομένο ότι το γνωρίζατε από 10 Οκτωβρίου, καλά θυμάμαι. Στις 11 Οκτωβρίου, στάλθηκε μια επιστολή από τη γερμανική πλευρά, ενώ 12 του μηνός είχαμε σύσκεψη στο Λουξεμβούργο. Την παραμονή λοιπόν αυτής της σύσκεψης ευνηδιαστήκαμε, πήραμε αυτή την επιστολή. Και στη συνέχεια έγιναν αρκετές συζητήσεις, όπου εκεί είπαν αυτή την άποψή τους, είπαμε εμείς τη δική μας. Κύρια τους είπαμε γιατί δεν μας ενημέρωσαν όταν οι 5 πρώτοι έφτασαν το Γενάρη ή το Φλεβάρι στη Γερμανία και μας δίνουν συγκεντρωτικά τα νούμερα τώρα στο τέλος του έτους, όπως και άλλα πράγματα είπαμε. Αυτοί είχαν τους δικούς τους ισχυρισμούς, αλλά δεν μας έδωσαν, παρότι ακόμη ζητάμε, λεπτομερή στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχονται οι Έλληνες πολίτες φτάνοντας στη Γερμανία, το συζητήσατε μαζί τους εκείνη την περίοδο ή δεν φανταστήκατε ότι θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό ο έλεγχος? Το υποτιμήσατε και το αφήσατε και το βρεθήκατε προεκπλήξεως όταν συνέβη? Καθόλου δεν το υποτιμήσαμε και από χαρακτήρα είμαι και αρκετά καχύποπτος. Επομένως έθεσα το θέμα να μην είναι εκτός ζώνης Σέγγεν, να είναι διακριτικοί οι έλεγχοι και να μην διαχωρίζονται οι Έλληνες πολίτες ή και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί χαρακτηριστικά τους είπα θα κάνετε έλεγχους στους Γερμανούς πολίτες που θα έρχονται από Ελλάδα ή στους Ευρωπαίους πολίτες. Και τι απάντησαν σε αυτό? Ότι όχι, θα γίνονται διακριτικοί έλεγχοι και επιλεκτικοί. Συνεχίζουμε να πιέζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Δεν είναι κάτι που το δεχόμαστε έτσι καρτερικά. Είναι δικαίωμά τους. Κάθε χώρα μπορεί να πάρει μέτρα ιδιαίτερα που αφορούν την ασφάλειά της. Χράσατε τον προβληματισμό σας πάντως νωρίτερα και στη Βουλή σήμερα για το σε ποιο βαθμό υφίσταται και ισχύει η Σέγγεν, η συνθήκη, εφόσον εξακολουθήσουν αυτού του βαθμού οι έλεγχοι. Ακριβώς, κύριε Χαρίτο, γιατί όπως σας είπα και πριν, καταρχάς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα τελικά τι θα πετύχουν? Θα πετύχουν μια μείωση της σημασίας της Σέγγεν, αν όχι κατάργηση της Σέγγεν, όχι για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι προς όφελος των πολιτών, της ελευθερίας κινήσης των πολιτών της Ευρώπης, δεν είναι προς όφελος της διακίνησης των αγαθών. Θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και δημιουργεί ήδη τεράστια προβλήματα ακόμα και στους Γερμανούς πολίτες. Επομένως, αυτά τα μέτρα, και δεν έχουν προσφέρει, ξέρετε, αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, αυτοί που κάναν τρομοκρατικές ενέργειες, οι περισσότεροι ήταν Ευρωπαίοι πολίτες και είχαν γεννηθεί σε χώρες στις οποίες έκαναν ό,τι έκαναν. Εμείς βέβαια από τη μεριά μας είμαστε θετικοί σε κάθε συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη συνεργαζόμαστε και με υπηρεσίες πληροφοριών ευρωπαϊκές και εκτός Ευρώπης, προκειμένου να αποτρέψουμε απειλές. Οι Γερμανοί αστυνομικοί που βρίσκονται εδώ έχουν έναν εποπτικό χαρακτήρα στην παρουσία τους στα αεροδρόμια και όπου αλλού βρίσκονται? Ναι. Είναι από το 2010, όπως σας είπα, και έχουν ένα ρόλο εποπτικό, βοηθητικό ρόλο, υποστηρικτικό, και με τέτοιο ρόλο πήγαν και οι δικοί μας τώρα στα γερμανικά αεροδρόμια
Υπήρξε κάποιο αίτημα από πλευράς τους το τελευταίο διάστημα και όταν αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία πλέον και ο τρόπος αντιμετώπισης των Ελλήνων για μια πιο ενεργή συμμετοχή τους στα εδώ αεροδρόμια. Μας ζήτησαν αυξημένα μέτρα προκειμένου να μην πηγαίνουν στη Γερμανία άνθρωποι που δεν έχουν είτε βίζα είτε δεν έχουν επίσημο έγγραφο. Όταν λένε αυτοί πλαστά έγγραφα, δεν είναι πλαστά. Είναι οι άδειες ασύλου που έβγαλαν κάποιοι άνθρωποι με άδεια ασύλου ένα εισιτήριο σε ένα πρακτορείο και πήγαν στη Γερμανία. Ναι, υπήρξαν τέτοια περιστατικά και προσπαθούμε να τα ελέγξουμε και αυτά τώρα, που είναι αρκετά δύσκολο, δεν είναι εύκολο, με εντατικότερους ελέγχους και με συστάσεις στα πρακτορία ταξιδίων και στις εταιρείες. Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά, γιατί έχουν ευθύνη και οι εταιρείες, όλα αυτά προφανώς από την πλευρά της Γερμανίας και άλλων χωρών γίνονται υπό το φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων από Ισλαμιστές. Είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις, συγγνώμη, Άρη. Είναι και η γενικότερη αντιμετώπιση και η ξενοφοβία που έχει ενταθεί σε ορισμένες χώρες Ευρώπης με αφορμή την έξαρση του μεταναστευτικού, του προσφυγικού προβλήματος. Είναι όλα αυτά που λέτε. Υπήρξαν τα περιστατικά, τα τρομοκρατικά στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά βλέπετε και δυστυχώς έχει καλλιεργηθεί, έχει αυξηθεί μια συντηρητική αντίληψη απέναντι σε κάθε ξένο. Είδατε την άνοδο του AfD, του συντηρητικού κόμματος στη Γερμανία και στην Αυστρία, αντίστοιχα νωρίτερα στη Γαλλία, άνοδο των ακροδεξιών, στη Γαλλία βέβαια πιο πριν. Βλέπετε ότι υπάρχει μια άνοδος συντηρητικών ρευμάτων με αφορμή και το μεταναστευτικό και άλλοι παράγοντες, και εκεί υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύονται ή προσπαθούν να παίξουν ανάμεσα στις πολιτικές συγκυρίες. Εδώ στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί φαινόμενα ριζοσπαστικοποίηση σε χώρους όπου συγκεντρώνονται μετανάστες προερχόμενα από μουσουλμανικές χώρες, δηλαδή σε κέντρα κράτησης, σε χώρους που βρίσκονται υπό κατάληψη. Έχετε εξής πληροφορίες. Μιλάτε για Ισλαμικό ριζοσπαστισμό. Ακριβώς. Το οποίο συνδέεται και με όλο αυτό που το οποίο βλέπουμε στο επίπεδο των ελέγχων, γιατί όλα αυτά γίνονται και υπό το φόβο και τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως συγκεκριμένα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο Άρης. Έχουμε ακούσει και από αρχές ασφαλείας άλλων χωρών ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα εκ των πραγμάτων λειτουργεί ως χώρα τρανζιτ. Λειτουργεί ως χώρα πρώτης υποδοχής, αλλά λειτουργεί και ως χώρα ασπίδα κατά κάποιο τρόπο για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως από την άλλη μεριά και η Ιταλία από την πλευρά των όσων φεύγουν από τη Βόρεια Αφρική. Υπάρχει... δεν είμαστε συνηθισμένοι, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ήταν συνηθισμένη να κάνει ελέγχους τέτοιας μορφής που χρειάζεται για να αποτραπούν οι σημερινές απειλές. Μπήκαν και ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό το χορό, σε αυτή την μεγάλη υποχρέωση εντατικών ελέγχων. Στην Ελλάδα γίνονται εντατικοί έλεγχοι στα νησιά όταν έρχονται οι μετανάστες. Εντατικοί έλεγχοι με όλο το σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ελέγχεται και η προέλευσή τους και το τι δραστηριότητα είχαν και το τι διαθέσεις έχουν, γιατί κακά τα ψέματα από εμπόλεμες περιοχές έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πολέμησαν είτε στη μια πλευρά είτε στην άλλη είτε και στις δυο, είτε σε πολλές πλευρές. Όμως γίνονται έλεγχοι, υπάρχει η έννοια, υπάρχει αν θέλετε και μια παρακολούθηση σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει και συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών ευρωπαϊκές και άλλες προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Και θυμίζω στο περιστατικό στη Γαλλία που αναφέρθηκε και σήμερα στη Βουλή, είχαν περάσει από τη Λέρο κάποιοι που συμμετείχαν και μέσα σε μισή ώρα ενημερώθηκαν οι γαλλικές αρχές για αυτούς τους ανθρώπους. Ενώ είχαν διανύσει όλη την Ευρώπη και δεν τους είχε εντοπίσει καμία άλλη χώρα. Άρα μην υποτιμούμε και τις δικές μας δυνατότητες και, και τις δικές μας υπηρεσίες. Μπορεί να μην είμαστε τόσο, να μην έχουμε τόσο σύγχρονα μέσα, αλλά είμαστε αποτελεσματικοί. Λοιπόν, να κλείσουμε το προηγούμενο... Να μην φύγουμε λίγο από το θέμα. Της τρομοκρατίας. Όχι, δεν είναι θέμα της τρομοκρατίας, είναι κάτι πολύ πιο απλό και δεν είναι ανάγκη να έχουμε να κάνουμε ριζοσπάστες ή με φανατικούς Ισλαμιστές ή με φονταμενταλιστές. Έχουμε να κάνουμε με άσχημες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα hot spots και στα κέντρα φιλοξενίας, εκεί όπου πλέον αυτή η δυσκολία και η υπερσυγκέντρωση κόσμου αναγκαστικά και αναπόφευκτα οδηγεί
είτε σε συγκρούσεις, είτε σε συμπλοκές, είτε σε καταστάσεις εκνομία. Αυτό, πέραν όλων των άλλων, έρχεται, δημιουργεί μία σύγκρουση και με τοπικά στοιχεία. Υπάρχουν και εξτρεμιστικά στοιχεία ελληνικά αυτή τη φορά που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις και ξαναβλέπουμε πάλι την άνοδο κάποιων ακροδεξιών φωνών στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο ρόλος της αστυνομίας εκεί ποιος πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή? Από το 2015 πέρασαν από τα νησιά και από την ελληνική επικράτεια περίπου 1,5 εκατομμύριο μετανάστες. Πέρασαν, Υπουργέ. Τώρα όμως έχουμε κόσμο που εγκλωβίζεται. Και βρίσκονται γύρω στις 60.000 τώρα στα νησιά, 14.015 στα νησιά και υπόλοιποι στον υπηρετικό χώρο. Και πέρασε όλος αυτός ο κόσμος, ή μένουν αυτοί που είπα, χωρίς να έχει δημιουργηθεί σχεδόν κανένα περιστατικό άσκησης βίας από αστυνομικούς ή μεγάλα προβλήματα που να έχουν σχέση με εγκληματικότητα από αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικό είναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν καιρό σε αυτούς τους καταβλισμούς να υπάρχουν περιστατικά συμπλοκών μεταξύ τους, να υπάρχουν προβλήματα παραβατικότητας ή μικροεγκληματικότητας από κάποιους, αλλά δεν έχουμε μεγάλα περιστατικά που να μας ανησυχήσουν ιδιαίτερα. Όμως θα πρέπει συνεχώς να έχουμε το νου μας, γιατί ελοχεύει η συντηρητικοποίηση κάποιων που πιστεύουν σε φαντάσματα ή βλέπουν και πραγματικά προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη συσσόρευση ανθρώπων αυτή τη στιγμή στα νησιά και υπάρχουν και τα προβλήματα διαβίωσης που είπατε. Πάνω σε αυτό ο δείκτης μικροεγκληματικότητας, ναι. Σε τι σημείο βρίσκεται? Είναι σε σημείο που είναι ανησυχεί τους κατοίκους των νησιών που υπάρχουν hot spot, κέντρα φιλοξενίας, ή είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα διαχειρίσιμο? Κοιτάξτε, τελευταία υπάρχει και μια μικρή αύξηση στις εισόδους μεταναστών στα νησιά. Αυτό έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Έχει δημιουργήσει στο μικρό κόσμο των νησιών αρκετά προβλήματα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που προβλήματα λόγω της συσσόρευσης. Προβλήματα φυσιολογικά θα έλεγα λόγω της συσσόρευσης, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις και που σε άλλες καταστάσεις πριν 2 χρόνια, όταν έμπαιναν με πολλά λεφτά, οι πρόσφυγες το εκμεταλλεύονταν από την άλλη μεριά. Σωστό, και τώρα εκμεταλλεύονται τις εντυπώσεις και προσπαθούν να. Εδώ κάποιοι θέτουν το ερώτημα, μήπως θα έπρεπε να είχαμε κλειστά κέντρα κράτησης? Κοιτάξτε, πάω πίσω τώρα κάποια χρόνια, περίοδο, ναι, Σαμαρά. Ναι. Τα κλειστά κέντρα κράτησης θα δημιουργούσαν τέτοιες εντάσεις. Καταρχάς και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί να γίνει, αλλά θα το βαφτίζαμε κάπως διαφορετικά. Το ξεπερνάω αυτό το σκέλος το καταλαβαίνετε πώς το λέω. Σε πρακτικό επίπεδο θα δημιουργούνταν τέτοιες εντάσεις που εκεί και αν θα βλέπατε ριζοσπαστικοποίηση και θα βλέπατε καταστάσεις οι οποίες θα ήταν πραγματικά επικίνδυνες. Η ελληνική ανεκτικότητα με τα καλά της και τα κακά της έχει δουλέψει ως ένα βαθμό για την απορρόφηση των κραδασμών και των προβλημάτων και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήρθανε έτσι για να κάνουν τουρισμό, ήρθαν για να σώσουν το κεφάλι τους και για να κάτσουν στην Ελλάδα και την οικογένειά τους. Πάντως, αν σας μεταφράζω σωστά, η θέση δική σας, η άποψή σας, αυτό που θα λέγατε σε ένα υπουργικό συμβούλιο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μεταναστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νησιά και σύντομα. Ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό γιατί πρέπει δεν να εφαρμοστεί. Συγγνώμη. Γιατί δεν συμβαίνει ακόμα, Υπουργέ, αυτό? Είναι σε φάση, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε φάση υλοποίησης αυτού του σχεδίου. Πιστεύω ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και για επιστροφές. Θα πρέπει και τις εθελοντικές επιστροφές προσπαθούμε να τις αυξήσουμε. Δυστυχώς κάποιες χώρες της Ευρώπης, γνωστές, Βίζεγκραντ και τα λοιπά, δεν δέχονται να πάρουν μετανάστες και να συμμετάσχουν και αυτές οι χώρες στη γενικότερη κατανομή. Και υπάρχουν πάντως, επειδή μίλησε ο Υπουργός δεν είναι εύκολες για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, φαντάζομαι, και κάναμε και την κουβέντα νωρίτερα για τα αεροδρόμια, το άγχος το οποίο έχουμε εμείς, την πίεση την οποία δεχόμαστε, αντίστοιχη είναι και η πίεση, μπορεί να έχει την απόσταση αυτή που έχει,
και η Γερμανία. Προφανώς. Και για τον λόγο αυτό σήμερα είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ με Ερντογάν για να τον ενημερώσει ότι σκοπεύει να πιέσει από εδώ και πέρα για να απελευθερωθούν κάποια κονδύλια που αφορούν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Για να κλείσουμε το θέμα των αεροδρομίων που συζητάγαμε πριν, ισχύει ότι και στην Ιταλία έχουν αρχίσει εξονυχιστικοί έλεγχοι Ελλήνων. Αυτό συνέβη σε μία πτήση όπου ήταν οι φίλαθλοι κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδος και κάναν φασαρία και τους έλεγξαν ομάδες. Οι Ιταλοί. Το έλεγξαμε σήμερα γιατί ακριβώς και εγώ ανησύχησα. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε τα θέματα της πρόσφατης επικαιρότητας και σιγά σιγά πάμε προς τα πίσω και σε θέματα, διαφορετικά θέματα του Υπουργείου σας. Να έρθουμε στη σύλληψη των 8 Τούρκων υπηκών, ναι. Την οποία είχαμε 9 Τούρκων, σωστά. Αυτή η επιχείρηση έδειξε ότι η ελληνική αστυνομία είναι αποτελεσματική, μπορεί και δουλεύει όπως σύγχρονες αστυνομίες, προκειμένου να διασφαλίσει ένα ήσυχο περιβάλλον. Και έδειξε επίσης ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τη χώρα μας, τον κυρίαρχο χώρο μας, να είναι γήπεδο ανταγωνισμών άλλων. Επομένως έγινε αυτή η ενέργεια, δεν έγινε ούτε... Ο συσχετισμός τους με τρομοκρατία ποιος είναι? Ο συσχετισμός με τρομοκρατία, γιατί έχουμε διαβάσει ότι ναι, κατηγορούνται για σχέση με τρομοκρατία. Βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες, βρέθηκαν υλικά κατασκευής απλών εκρηκτικών υλών, όχι στρατιωτικά εκρηκτικά, και με βάση αυτά τα στοιχεία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και τους απαγγελθήκαν κατηγορίες. Σχετίζεται η επιχείρηση και η σύλληψή τους με το γεγονός ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον Ταϊπ Ερντογάν εδώ? Οι ενδείξεις οδήγησαν την ελληνική αστυνομία στο να κάνει αυτή την επιχείρηση. Αυτές οι ενδείξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ίδια επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή. Επομένως δεν σχετίζεται και δεν είχαμε καμία πληροφόρηση από άλλες υπηρεσίες, είτε τουρκικές είτε άλλες τέλος πάντων. Δεν δουλεύει πλέον η αστυνομία έτσι συγκυριακά. Φυσικά, όταν έρχεται ένας ξένος επίσημος, αυξάνουμε τα μέτρα ασφαλείας και έχουμε το νου μας. Βλέπουμε τις φωτογραφίες που έδωσε σήμερα η αστυνομία. Τώρα, κάποια μαύρα μάτια, κάποια κεφάλια μπανταρισμένα εκεί που θα δούμε στη συνέχεια, υπουργέ, ήταν... Όχι, εγώ με... Ζαρντινιέρα ή κάτι άλλο. Με θυμό, καθόλου ζαρντινιέρα δεν ήταν. Λίγο θυμό αντιδρώ σε κάποιες αιτιάσεις. Υπήρξε ένας τραυματισμός ενός ατόμου που κλείστηκε σε μια τουαλέτα στο σπίτι του όταν μπήκε η αστυνομία και εκεί τραυματίστηκε και τον πήγαν οι αστυνομικοί αμέσως στο ΕΚΑΒ. Τα υπόλοιπα μαύρα μάτια που βλέπουμε. Έχει περάσει... Ναι, κατά τη διάρκεια της σύλληψης προφανώς δεν έμειναν έτσι. Πιάστηκαν τα χέρια. Αλλά δεν. Κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος που βλέπουμε με τον επίδεσμο θα είναι ο άνθρωπος που κλείστηκε στην τουαλέτα και που έγινε το περιστατικό. Από εκεί και πέρα η ελληνική αστυνομία έχει περάσει αυτή τη φάση που γίνονταν τέτοια περιστατικά. Τα οποία είναι πέρα από τους νόμους, πέρα από τους κανόνες, αλλά δεν εξυπηρετούν και αστυνομικά σε τίποτα. Κύριε Υπουργέ, επειδή είπατε νωρίτερα για την πλευρά της Τουρκίας ότι δεν σας έδωσε πληροφορίες, δεν σας βοήθησε. Αυτό δεν υπήρχε κάποια επικοινωνία το προηγούμενο διάστημα. Η ελληνική αστυνομία είναι επιχειρησιακά σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και βεβαίως έχει και πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Από εκεί και πέρα όμως, για να φτάσετε στη σύλληψη των συγκεκριμένων 9 Τούρκων που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες, δεν είχατε καμία πληροφόρηση το προηγούμενο διάστημα? Και αν αυτό, επειδή είπε ο Πάνος νωρίτερα ότι συνδέεται ενδεχομένως κάποιοι το συνδέουν με την έλευση του Ερντογάν, μήπως αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί εδώ και μήνες, τους οποίους ζητεί η Τουρκία? Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το λέω έτσι με έμφαση, δεν ήρθε καμία πληροφορία. Είναι καλό να το πει και ο κόσμος ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο η ελληνική αστυνομία, για να είμαστε και δίκαιοι. Αποκριθήκαν από την ελληνική αστυνομία εδώ, εντός της χώρας μας. Δεν έγινε καμία συνεργασία με ξένη υπηρεσία. Δεν χρειάστηκε, δεν ήρθαν πληροφορίες. Όσον αφορά το δεύτερο, αν επειδή υπάρχει μια επιχειρηματολογία που λέει ότι, το είπε ο Πάνος νωρίτερα, ότι συνδέεται με την επίσκεψη Ερντογάν, κάποιοι άλλοι λένε ότι κινήθηκε η ελληνική αστυνομία πολύ πιο γρήγορα ως αντιστάθμισμα στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν εκδοθεί 8 Τούρκοι αξιωματικοί που συμμετείχαν στο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016. Εδώ υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος όμως. Ναι. Μαζί με τους 8 αξιωματικούς η Τουρκία να ζητήσει και αυτούς τους 9.
Δηλαδή, αν το έχεις κάνει θέλοντας να δείξεις μια ασφαλή Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης Ερντογάν, μήπως τελικά έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί από τους 8 να σου ζητάει και άλλους 8 και να πάμε στους 16-17. Για τους 8 στρατιωτικούς η Τουρκία τους ζητάει, επειδή λέει ότι έκαναν αδικήματα εντός της χώρας τους. Αυτοί έκαναν αδικήματα εντός της χώρας. Νομίζω ότι ένας από αυτούς είναι κατεστημένος και στην Τουρκία. Ένας από αυτούς για έναν από αυτούς υπήρχε ένταλμα σύλληψης από την παλιά ιστορία του 2013 στις Ινούσες. Πάλι αδίκημα εντός της χώρας. Άρα δεν έχουν παρεδώσει με την Τουρκία και τις τουρκικές αρχές. Ναι, δεν έκαναν κάτι από αυτά που κατηγορούνται, τουλάχιστον στη γειτονική χώρα. Αν το κλείσαμε και αυτό, δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις κάτι, Άρη? Όχι. Ωραία. Αν το κλείσαμε και αυτό, πάμε στο τελευταίο θέμα της εβδομάδας που πέρασε, το μεγάλο θέμα, το οποίο εξακολουθεί να είναι στο προσκήνιο. Θα σας το θέσω μόνο και μόνο επειδή έχετε θητεύσει στο Υπουργείο Άμυνας, έχετε στρατιωτικό background. Η υπόθεση της πώλησης των πυρομαχικών στη Σαουδική Αραβία ήταν μια κίνηση την οποία τη βλέπετε θετικά? Δόθηκαν νομίζω οι εξηγήσεις που έπρεπε να δοθούν και που χρειάστηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό Εξωτερικών, και φάνηκε ότι ήταν μια υπόθεση που δεν είχε καμιά μορφή σκανδάλου και δεν μπορούσε να έχει από πίσω κάποιο σκάνδαλο, γιατί δεν έγινε καταρχάς η πώληση, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Και δεν μπορούσε να είναι σκάνδαλο, γιατί ξέρετε, συνήθως η πρακτική λέει ότι τα λεφτά δίνονται όχι από αυτόν που πουλάει, αλλά δίνονται στον αγοραστή. Είναι κάπως αστείο να πει κάποιος ότι δόθηκαν λεφτά στην Σαουδική Αραβία. Και επιπλέον αποκαλύφθηκαν τέτοιες λεπτομέρειες και για το ποιος πληροφορούσε τον πρέσβη και τον πρόξενο κάτω στη Σαουδική Αραβία και το τι έγινε, αποκαλύφθηκαν και λεπτομέρειες τέτοιες που νομίζω η όλη υπόθεση σήμερα πήγαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώθηκαν. Δηλαδή φαίνεται, δεν είναι θέμα αρμοδιότητας δικής μου, ούτε έχω ψάξει τις λεπτομέρειες πέρα από αυτές που ξέρει όλος ο κόσμος και που βλέπει στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται όμως ότι, φαίνεται και είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει κανένα περίεργο σκέλος στην όλη υπόθεση. Τώρα από εκεί πέρα, το αν πρέπει να γίνεται πώληση σε αυτή τη χώρα ή όχι, αυτό φάνηκε με τη θέση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών πλην Νέας Δημοκρατίας, και εδώ είναι περίεργο σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ είναι μεγάλη αντίφαση. Είναι μια αντίφαση. Μεγάλη αντίφαση. Γιατί άλλη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο εσωτερικό και άλλη στο εξωτερικό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός. Από εκεί και πέρα τίθεται ένα θέμα το αν πρέπει η Ελλάδα σε τέτοιες περιπτώσεις να πωλεί όπλα ή να μπαίνει στη διαδικασία. Είστε κάθετα αρνητικός σε αυτό, στην πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία? Είναι σε χώρες οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά το καθεστώς τους. Είναι ζητήματα που πρέπει να εξετάζονται, αλλά η διαδικασία πώλησης για τα συγκεκριμένα πυρομαχικά δεν είχε τίποτα το μεμτό, και δεν, εγώ ειλικρινά και με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια στο στρατό, χωρίς να έχω εμπειρία σε θέματα προμηθειών, επιχειρησιακός ήμουν, αλλά τέλος πάντων όλο και κάτι έχετε ξέρουμε. Μου φαίνεται πολύ περίεργο που ανακοινήθηκε ένα τέτοιο θέμα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καν η διαδικασία. Εδώ υπάρχουν όμως δύο κόμματα. Υπάρχει η αξιωματική αντιπολίτευση και η δημοκρατική συμπαράταξη, η οποία επιμένει, και όχι μόνο επιμένει, στη Βουλή ακούσαμε ακόμη και για ειδικό δικαστήριο. Και βλέπουμε συνέχεια να κλιμακώνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας η κριτική εναντίον της κυβέρνησης. Σήμερα μάλιστα έγινε νέα συνέντευξη τύπου από τον κύριο Βορύ, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τους αρμόδιους νομιάρχες, και λέγανε ότι τα έγγραφα τα οποία... Αρμόδιος λήψης της ΗΠΑ, να σωστά έχεις δίκιο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο αρμόδιος τομεάρχης δικαιοσύνης, κ. Παναγιωτόπουλος. Και εκεί υπόθηκε ότι τα έγγραφα ήταν πλαστά.
Εσείς, γιατί λοιπόν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει, λοιπόν, η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχει σκάνδαλο. Την ίδια στιγμή όμως η Νέα Δημοκρατία επιμένει και επιμένει συνεχώς και με ένταση και κλιμακώνει. Γιατί θεωρείτε λοιπόν ότι γίνεται αυτό, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καμιά σκιά? Σήμερα, όπως είπαμε και πριν, πήγαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διαμαρτύρηθηκαν βέβαια στη συνέχεια ότι δεν είδαν όλα τα έγγραφα. Τα έγγραφα. Ναι. Τώρα, εάν κάποιος επιμένει, βλέπει το έγγραφο, ναι, επίσημα έγγραφα τώρα, ναι, ναι, δεν μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει πλαστά έγγραφα και να. Η λογική αυτό λέει. Τη λογική. Και από εκεί πέρα να μην πείθεται, κάτι άλλο συμβαίνει. Το κάτι άλλο είναι μάλλον φανερό. Προσπαθούν να συνεχίσουν τις εντυπώσεις κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ξέρετε, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εκστρατεία ψεύδους. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Εάν κάποιοι θέλουν να βρουν υποθέσεις τέτοιες, μπορούν να τις αναζητήσουν αλλού. Αναφέρεστε σε παλιές υποθέσεις. Προφανώς, προφανώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο, αυτή λοιπόν είναι μια κίνηση της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα, δηλαδή να ανακοινήσει παλές υποθέσεις. Το θεωρείτε λοιπόν ως ένα όπλο άμυνας της κυβέρνησης, ένα όπλο επιθετικό της κυβέρνησης έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία επιμένει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή η κυβέρνηση να αρχίσει να ανασύρει παλές υποθέσεις. Σήμερα είχαμε την κατάθεση του κ. Κάντα στην υπόθεση της Siemens στο Εφετείο Αθηνών. Έχουμε την Οβάρτης, έχουμε το Κελπνό. Είχαμε την επίσκεψη της κυρίας του Λουπάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαθαίνουμε ότι έρχονται στοιχεία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η κυβέρνηση πρέπει λοιπόν να σηκώσει τη σημαία και να πει: αντιπιτίθημαι κι εγώ με ένα νέο γύρο σκανδαλολογίας που θα έχει ως επίκεντρο την αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση, να ξεπεράσει και το συγκεκριμένο θέμα. Η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ζητήματα της οικονομίας που ευτυχώς πηγαίνουν καλά, το θέμα της αξιολόγησης και στη συνέχεια τα ζητήματα του χρέους και του πέρατος του μνημονίου τον Αύγουστο. Όμως, όπου υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη, πρέπει να επιλαμβάνεται. Θα μου πείτε, για να μιλήσω και για το Υπουργείο το δικό μου, κάθισα και έψαγνα τόσα χρόνια τι γινόταν, μάλιστα και κάποιες υποθέσεις που δεν είναι καθόλου καθαρές. Συφοράει. Ναι, θυμάμαι όλοι. Και κάτι άλλο. Ναι. Μακάρι να είχα τόσο χρόνο να ασχολούμαι με το παρελθόν. Δεν θα έπρεπε. Ασχολούμαι, αλλά μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με το παρελθόν. Έχω κάνει τις επιλογές μου και κοιτάζουμε να συμμαζέψουμε κάποια πράγματα και να δούμε πώς θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα στο μέλλον. Λοιπόν, όσον αφορά την υπόθεση των εξοπλιστικών και με την περίφημη αγοραπολισία και την πώληση των πυρομαχικών στη Σαουδική Αραβία, ο Άρης είπε προηγουμένως ότι η Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει παρά τις, όπως λέτε εσείς, πιστικές απαντήσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εκτιμάτε ότι η κλιμάκωση προέρχεται από σύσσωμη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει μια εντύπωση ότι υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ένας πυρήνας εντός της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας που σηκώνει παραπάνω από όσο το υπόλοιπο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό. Και αυτή η ομάδα έχει ιδιαίτερους ίσως λόγους να κάνει την αντεπίθεσή της, γιατί βρίσκεται εκτεθειμένη σε κεντρικά ζητήματα που έχουν σχέση με προμήθειες στο παρελθόν. Είμαι Paradise Papers, είμαι άλλα τέτοια θέματα και προφανώς αισθάνεται την ανάγκη να κάνει την αντεπίθεσή της, αλλά πέρα από αυτά τα ζητήματα που είναι λογικό να απασχολούν την πολιτική σκηνή, τα κύρια ζητήματα που είναι τα ζητήματα του πώς θα προχωρήσει η χώρα το επόμενο διάστημα, αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση. Εκεί δίνει τη μάχη της και εκεί δίνει τον καθημερινό της αγώνα. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας εδώ συνεχίζουμε την κουβέντα.